Θα ξαναγυρίσουμε σε σένα, να συνδεθούμε τώρα μέσω Skype με τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο. Δεν ξέρω αν τον μπορούμε να τον έχουμε. Είναι πυρομετεωρολόγος. Ο οποίος μπορεί να μας δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο πυρομέτωπο και όλα αυτά που μας περιέγραφε προηγουμένως ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε, κύριε Γιάνναρε. Μας έδειχνε ο συνάδελφος τους ανέμους να είναι προς τη μία κατεύθυνση και τη φωτιά να κατευθύνεται προς την άλλη κατεύθυνση, στην αντίθετη κατεύθυνση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε εσείς τη δυναμική αυτού του πύρινου μετώπου που αντιμετωπίζουμε από εχθές το μεσημέρι? Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, νομίζω το βλέπουμε όλοι. Οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν, οι πυρομετεωρολογικές, είναι πάρα πολύ ευνοϊκές σε ό,τι αφορά την εξάπλωσή της. Είχαμε εχθές που όταν εκδηλώθηκε ισχυρούς βόρειους ανέμους, οι οποίοι την καθοδήγησαν. Ο κύριο Άξονα, κατά τον οποίο εξαπλώνεται τη φωτιά από τον βορρά προ τον νότο, αυτή τη στιγμή και αποτυπώνεται τουλάχιστον δορυφορικά με τα θερμά σημεία. Από εκεί και πέρα, εξίσου καθοριστικό ρόλο με του πολύ ισχυρού ανέμου παίζει το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή βλάστηκε σε ένα μεγάλο κομμάτι τη χώρα μα, συμπεριλαμβανομένη προφανώ περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, είναι σε κρίσιμα έφλεκτη κατάσταση. Είναι πάρα πολύ ξερά τα βασικά καύσιμα, η βλάστηση είναι πάρα πολύ ξερή, και αυτό διευκολύνει πάρα πολύ το ρυθμό με τον οποίο κινείται η φωτιά, το θερμικό φορτίο το οποίο αναπτύσσει, ειδικά όταν βρίσκει να κάψει πλούσια βλάστηση, και επιπροσθέτως οδηγεί και στο φαινόμενο των κυλιδώσεων το οποίο παραδείχθηκε χθες. Να έχουμε δηλαδή τη βλάστηση καθώς καίγεται να παράγει κάφτρες. Οι κάφτρες που μεταφέρονται με τον άνεμο ακόμη και σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, να αναποτίθεται πάνω σε άκαυτη ξερή βλάστηση και τελικά να οδηγούμαστε σε έναρξη νέων εστιών. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται πάρα πολύ ο ρυθμός με τον οποίο εξαπλώνεται μια βασική πυρκαγιά, και επιπροσθέτως είναι και ένας παράγοντας που αυξάνει πάρα πολύ τη διακινδύνευση όσων επιχειρούν στο έδαφος, δηλαδή μπορεί να τους οδηγήσει σε παγίδες. Κύριε Γιάνναρε, αυτή η φωτιά η οποία βλέπουμε τώρα να καίει 18 ώρες από χθες το μεσημέρι στις 3 και η οποία έχει διανύσει μια απόσταση σχεδόν 30 χιλιόμετρων, έχει τα χαρακτηριστικά ώστε να χαρακτηριστεί μέγα φωτιά, μέγα fire? Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα χρησιμοποιήσω τον όρο μέγα πυρκαγιά. Μια μέγα πυρκαγιά, αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα αποδέχεται ότι είναι μια πυρκαγιά η οποία καταλαμβάνει μια έκταση μεγαλύτερη από 100.000 στρέμματα. Ο όρος δηλαδή έχει να κάνει κυρίως με την τελική αποτίμηση σε ό,τι αφορά την καμένη έκταση. Αυτό που μπορούμε να πούμε για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά είναι ότι είναι μια δασική πυρκαγιά καθοδηγούμενη κύρια από τον άνεμο, η οποία εμφάνισε ακραία και εμφανίζει ακόμη ακραία συμπεριφορά. Το πιο ανησυχητικό και το κάτω που θα πρέπει να το θέσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συζήτηση με την κλιματική αλλαγή είναι ότι αυτή η ακραία συμπεριφορά εκδηλώθηκε σε πολλές στιγμές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το αναφέρω αυτό διότι η νύχτα τυπικά, το γνωρίζουν οι πυροσβέστες, είναι η περίοδος εκείνη που περιμένουν η ένταση της φωτιάς να πέσει για να μπορέσουν να την ελέγξουν καλύτερα από το έδαφος. Ωστόσο, λόγω και της κλιματικής αλλαγής και των νέων συνθηκών που επικρατούν, αυτό το χρονικό παράθυρο το λεγόμενο έχει πλέον περιοριστεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα ακόμη και κατά τη διάρκεια νυχτερινών ώρων να βλέπουμε εικόνες όπως αυτές που δυστυχώς είδαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να έχουμε δηλαδή μια φωτιά η οποία καίει πάρα πολύ έντονα, μια φωτιά η οποία ακόμη και με μέτρους ανέμους μπορεί να κινείται αρκετά γρήγορα λόγω της υψηλής εφλεκτόδης βλάστησης, και μια φωτιά η οποία μπορεί να εμφανίζει ακόμα και ακραία συμπεριφορά. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχω δει ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο δείχνει το σχηματισμό ενός πυροστροβίλου. Όλα αυτά είναι στοιχεία που είναι εξαιρετικά ανησυχητικά για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές. Με βάση όσα γνωρίζαμε για την ενίσχυση των ανέμων από τις 9 και τα μετά, που θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ποια είναι η εκτίμησή σας για το τι μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή στα κύρια μέτωπα, στην Πεντέλησσα Ανατολή, στην Αμάκριστο και στο Γραμματικό? Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Νομίζω ότι θα έδειχνα αφέλεια εκμερών και έλλειψη σεβασμού προς όσοι επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο έδαφος με διακινδύνευση τη ίδια του στη ζωή, να κάνουν οποιαδήποτε εκτίμηση για το πώς αναμένεται να εξαπλωθεί η φωτιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ, ελπίζω ότι γίνεται στο συντονιστικό κέντρο, η τακτική ανάλυση δηλαδή πώς εξαπλώνεται η φωτιά, ώστε να μπορέσουν οι αξιωματικοί του περιοριστικού σώματος να εντοπίσουν πού και πότε μπορούν με ασφάλεια να χτυπήσουν εντός αγωγικών τη φωτιά, να μπορέσουν να την ελέγξουν. Αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο, ποιο είναι για αυτή την φωτιά? Είναι η ενίσχυση των ανέμων, τις οποίες περιμένουμε από τις 10 με 11 το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα, 6 με 7, να έχουμε ξανά πολύ ισχυρές εντάσεις. Και έχει να κάνει περισσότερο
και με την παρουσία σε κάποια σημεία πυκνής δράσης. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται μια πάρα πολύ καλή, ένας πολύ καλός σχεδιασμός σε ό,τι αφορά το πώς θα διαχειριστείς μια τέτοια βασική πυρκαγιά, διότι πλέον μιλάμε για μια πυρκαγιά της οποίας η περίμετρος, αν δείτε με δορυφορικά, είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται σχεδόν χειρουργική ακρίβεια για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος, ένας δοσοπροσβεστικός μηχανισμός, έρχεται και διαχειρίζεται μια τέτοια φωτιά. Φυσικά το γεγονός ότι έχουμε μια φωτιά σε μια περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, όπου έχουμε και περιοχές διάσπαρτες, όπου έχουμε τις ζώνες μίξης, δηλαδή ο αστικός ιστός έρχεται και συναντά το βασικό οικοσύστημα, είναι κάτι το οποίο είναι εξίσου ανησυχητικό, γι' αυτό και όλοι θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές όταν δίνεται μια εντολή, για παράδειγμα, για εκκίνηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.